Αποκαταστάθηκε από την περιφέρεια το πρόβλημα στο δίκτυο αποχέτευσης του Ελληνικού που μετέτρεψε σε λίμνη χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, γεμάτη βρώμικα νερά και λίμματα, το χώρο κάτω από την αίθουσα αναχωρήσεων του Δυτικού Αεροδρόμιου εκεί που στεγάζονται εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Το θέμα προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η ΚΕΔΕ προειδοποιεί για την ύπαρξη υγειονομικής βόμβας. Στην παλαιότητα του δικτύου και την έλλειψη συντήρησης εδώ και χρόνια, αποδίδουν η τεχνική την βλάβη στο αποχετευτικό σύστημα των εγκαταστάσεων της αίθουσας αφίξεων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Ο υπόγειος χώρος πλημμύρισε με λίμανα όταν έσπασε ο αγωγός αποχέτευσης. Την έντονη μυρωδιά από το υπόγειο αντιλήφθηκαν πρώτοι μόλις την περασμένη Πέμπτη κάποιοι από τους πρόσφυγες που διαμένουν ακριβώς σε έναν όροφο πιο πάνω. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι του κέντρου. Με τη σειρά τους ενημέρωσαν την ΕΙΔΑΠ και την περιφέρεια, η οποία παρενέβη άμεσα. Λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή βλάβη στο σύστημα αποχέτευσης εδώ, στον υπόγειο χώρο της αίθουσας αφίξεων όπου φιλοξενούνται οι μετανάστες, επενέβησαν ειδικά συνεργεία και καθάρισαν το χώρο. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης για τις συνθήκες που επικρατούν στο Ελληνικό. Την 1η Ιουνίου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισκέφτηκε το Ελληνικό και έκανε λόγο για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στον καταβλισμό και απειλούσαν τη δημόσια υγεία. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο αρμόδιος Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής διαβεβαίωνε ότι μέχρι τις 20 Ιουνίου το Ελληνικό θα έχει αδειάσει. Από τότε πέρασαν 90 ημέρες με την κατάσταση να γίνεται χειρότερη. Μόλις χθες αποκαλύφθηκε ότι το υπόγειο του παλιού αεροδρομίου έχει μετατραπεί σε λίμνη από βρώμικα νερά και λίμματα. Στην κατάσταση στο πρώην αεροδρόμιο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που εδώ και μέρες καταγγέλλω δημόσια. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη στο Ελληνικό μιας υγειονομικής βόμβας μεγατόνων. Και από ό,τι βλέπετε, μετά από 4-5 ώρες το πολύ ο χώρος είχε τουλάχιστον καθαριστεί. Χρειάστηκαν καμιά 15 ώρες προκειμένου να γίνουν και όλες οι απαραίτητες εργασίες. Όταν εκτίζουμε πολιτική άποψη πάνω σε σωλήνες αποχέτευσης, τα πράγματα δεν είναι καλά. Στην αίθουσα αφίξεων του πρώην αεροδρομίου φιλοξενούνται 950 πρόσφυγες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.